Καλή σας μέρα, κύριε Χαριστεφάνου. Καλημέρα. Λαμβάνουμε ότι είχε ολοκληρωθεί η καταγραφή και από μέρους σας για την επαρχία Λάρνακα, στις κοινότητες που πλήγησαν οι ζημιές. Πρώτα θα ήθελα να εκφράσω τη λύπη μου για την απώλεια των ανθρώπινων ζώων και τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στις οικογένειες και στους δικούς τους τους ανθρώπους. Όσον αφορά το ερώτημά σας, ναι, έχει ολοκληρωθεί χθες γύρω στις 6 το απόγευμα, 6.30, και όλα τα στοιχεία παραπέμφθηκαν στο Υπουργείο στις 10.30 το βράδυ. Θέλετε να μας τα πείτε. Έχουν ετοιμαστεί όλα, είναι όλα αναλυτικά. Έχουν γίνει με αναλυτικόν τρόπο πολύ αναλυτική καταγραφή της κάθε απώλειας που έχει επισυμβεί, της κάθε καταστροφής, της κατοικίας, στα επαγγελματικά υποστατικά και στα οχήματα. Θέλετε να μας δώσετε κάποιους αριθμούς, κύριε Χαριστεφάνου, γενικά. Μάλιστα, θα σας τα πω αναλυτικά. Ξεκινούμε. Έχουν καταστραφεί στη Μελίνη 9 μόνοι ή έχουν υποστεί ζημιές 9 μόνιμες κατοικίες και 9 εξοχικές κατοικίες. Έχουν υποστεί ζημιά ή έχουν καταστραφεί 2 εξοχικές κατοικίες του Αγίου Βαβατσινιάς, 1 μόνιμη κατοικία, μόνιμη διαμονής κατοικία στην Οδού και 12 μόνιμης διαμονής κατοικίες στην Ωρά, καθώς επίσης και άλλες 25 εξοχικές κατοικίες στην Ωρά. Όσον αφορά τα επαγγελματικά υποστατικά, έχουμε ένα επαγγελματικό υποστατικό στους Αγίους Βαβατσινιάς, 4 επαγγελματικά υποστατικά στην Οδού και 6 στην Ωρά. Τέλος, όσον αφορά τα οχήματα, έχουν καταστραφεί ολοσχερός 6 οχήματα στη Μελίνη και 36 οχήματα στην Ωρά. Αυτά είναι τα δεδομένα τα οποία έχουμε συλλέξει μετά από καταγραφές που ξεκίνησαν προχθές το μεσημέρι και κληρώθηκαν χθες. Τώρα, κύριε Χαριστεφάνου, αντιλαμβάνομαι ότι στην ώρα, μέσα στα επαγγελματικά υποστατικά, είναι και εκείνο το, η αποθήκη πυρομαχικών, όχι πυρομαχικών, πυροτεχνημάτων, όχι. Με συγχωρείτε. Όχι, όχι. Εκείνο, όπως έχω πληροφορηθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία, και είναι κάτι το οποίο εδόθηκε ιδιαίτερη προσοχή, και η απομάκρυνση, διότι θα ήταν πολύ μεγαλύτερη η καταστροφή, ναι, και σίγουρα, το Μαρί θα φάνταζε ασήμαντο μπροστά στα όσα θα ζούσαμε, κύριε Χαριστεφάν. Περιφρουρήθηκε από την πρώτη στιγμή από την πυροσβεστική υπηρεσία και από, και από το τμήμα δασών εκείνη η συγκεκριμένη αποθήκη. Τώρα, κύριε Χαριστεφάνου, είπατε ότι τα έχετε καταθέσει λεπτομερώς. Έχετε ενημέρωση ποια θα είναι η συνέχεια, θα επιστρέψουν για κάποιες διευκρινήσεις, όπως τα κοστολογήσατε, επαρκούν για να δοθούν άμεσα αποζημιώσεις, εφάπαξ χορηγίες στους πληγέντες? Εμείς θεωρούμε ότι είναι πολύ αναλυτική η εκτίμηση και η παρουσίαση που απεστάλλει στο Υπουργείο. Γνωρίζουν επακριβώς αυτά τα νούμερα, καθώς και το ύψος των ζημιών για μία ανεκάστην των περιπτώσεων. Διότι οι κατοικίες δεν είναι μόνο η τύχη και η οροφή, είναι και το περιεχόμενο, κύριε Χαριστεφάνου. Τα έπιπλα, ναι, τα προσωπικά αντικείμενα, αυτά, ρούχα. Ναι. Αυτά, οτιδήποτε υπήρχε μέσα, έχουν καταγραφεί, γνωρίζουμε και τους ιδιοκτήτες και τα πάντα. Και βεβαίως αυτά, να σας πω ότι εκτιμούνται με συγκεκριμένο τρόπο που έχει καθοριστεί από τις τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Χαριστεφάνου. Παρακαλώ, να είστε καλά. Λοιπόν.